Παρουσιάστηκε στην πόλη της Καλαμάτα στο βιβλίο με τίτλο «Ο Μοναχός που έγινε Διευθύνων Σύμβουλος» του συγγραφέα Θοδωρή Σπηλιώτη. Βρισκόμαστε απόψε εδώ για να επικοινωνήσουμε με την πρώτη συγγραφική απόπειρα του αγαπητού μας συμπατριώτη και φίλου Θοδωρή Σπηλιώτη. «Ο Μοναχός που έγινε CEO» είναι ο τίτλος του πονήματος του συγγραφέα μας που κατά γενική ομολογία κερδίζει το ενδιαφέρον από την πρώτη επαφή που έχει μαζί του αναγνώστης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις iWrite και βρίσκεται ήδη στην έκτη εκδοσή του, γεγονός που αποδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού. Στα τρία μεγάλα κεφάλαια του βιβλίου και στις 213 σελίδες του, ο συγγραφέας προσεγγίζει και αναλύει τα 1000 χρόνια του αθωνικού management με την επιστημονική ματιά του τεχνοκράτη, αλλά και την πνευματική ανησυχία του συχνού επισκέπτη του Αγίου Όρους. Για δύο χώρους οι οποίοι, ενώ φαίνονται διαμετρικά αντίθετοι, μοναχισμός και επιχειρηματικότητα, management, εν τούτης ο συγγραφέας του βιβλίου, καθηγητής Θεόδωρος Σπηλιώτης, ειδικό στα θέματα της επιχειρηματικότητος, της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, κατάφερε να τα συσχετίσει. Όπως ήδη ανέφερα, το βιβλίο έχει μια πρωτοτυπία. Όχι μόνο προς τον τίτλο «Ο Μοναχός που έγινε Διευθύνων Σύμβουλος, 1000 χρόνια αυθονικού management», αλλά και για την όλη σύλληψη της δομής και της προβληματικής του βιβλίου. Ο κύριος Σπηλιώτης θεωρεί ότι ο αθωνικός τρόπος ζωής, η οργάνωση και η διοίκηση της αθωνικής πολιτείας, με κριτήριο αυθεντικότητος και επιτυχίας, την υπερχιλιετή επιβίωση και ανάπτυξή της, αλλά και ως φορέα ανάπτυξης και ευημερίας των brand name Άγιον Όρος, αποτελούν τα στοιχεία, τους δύο πυλώνες, μιας επιχειρηματικής πρακτικής, τις οποίες και αναδεικνύει με χαρακτηριστικό τρόπο και μέσα. Σημειώνεται ότι την όλη πρωτοβουλία για την εκδήλωση είχε η εφημερίδα Ελευθερία.